Και τι δεν θα έδινα. Υπήρχε ένας τρόπος να μπορούσα να βάλω το ζιβάγκο μου χωρίς να το λερώσω με foundation. Και τι δεν θα έδινα. Βασικά δεν θα έδινα τις παλέτες μου. Καλώς ήρθατε στα award μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για setting sprays. Δεν το χώρισα σε drugstore και σε ευρείας, καθότι δεν είναι πάρα πολλά. Είναι γύρω στα 7-8 όλα μαζί, οπότε δεν τα χώρισα σε drugstore και ευρείας. Είναι ένα βίντεο το οποίο αναφέρεται σε όλα τα setting spray τα οποία αγαπώ. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, ξέρετε ότι αυτά τα βίντεο δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Να φύγει το βίντεο! Βασικά να φύγει το βίντεο, να μην πάει πουθενά, εσείς να κάτσετε εδώ να μην πάτε πουθενά. Ξεκινάω με το πρώτο setting spray, το οποίο είναι και setting spray, αλλά χρησιμοποιείται και σαν ομογενοποιητικό, χρησιμοποιείται σαν amplifier, δηλαδή ένα προϊόν το οποίο θα δώσει ένταση στα highlighters και στις πιο λαμπερές υφές που θες να χρησιμοποιήσεις στο πρόσωπό σου. Είναι αυτό, παιδιά, της ELF εδώ, είναι 60ml. Έχει γύρω στα 5,5 ευρώ. Δεν το περίμενα, παιδιά, ότι θα είναι τόσο καλό. Λέω μπα! Κι όμως, η ELF έχει πραγματικά πάρα πολύ φθηνά καλλυντικά και πραγματικά πάρα πολύ ποιοτικά καλλυντικά. Δεν ξέρω τη φάση. Λοιπόν, είναι 60ml το συγκεκριμένο, το βρίσκεται μόνο στο Feel Unique, είναι ένα κατάστημα ευρωπαϊκό το οποίο φέρνει η ELF. ELF υπήρχαν κανονικά μέσω iHerb, δηλαδή όλοι προμηθευόμασταν στην Ελλάδα μέσω του iHerb. Δεν ξέρω, νομίζω είχα δει και ένα ελληνικό e-shop το οποίο είχε φέρει η ELF, αλλά δεν ξέρω αν είχε όλο το εύρος των προϊόντων. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ψάξω τα links, θα σας τα αφήσω από κάτω. Είναι ένα setting spray το οποίο χρησιμοποιείται, όπως σας είπα και πριν, και για να σταθεροποιήσει το μακιγιάζ. Ψεκάζετε το πρόσωπο, είτε το αφήνετε να στεγνώσει, είτε το κάνετε tap-tap με ένα μαντιλάκι για να επιταχύνετε λίγο την διαδικασία του στεγνώματος. Πραγματικά πάρα πολύ οικονομικό και πραγματικά πάρα πολύ καλό setting spray, διαρκεί πάρα πολύ, παιδιά, και μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Και είναι και ενυδατικό, δεν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ξηρό. Το τελείωμά του είναι natural, δεν έχω δει δηλαδή να έχει κάποιο τελείωμα satin ή κάποιο τελείωμα matte, οπότε είναι ένα setting spray το οποίο το προτείνω σε όλους. Πάμε στο αμέσως επόμενο, το οποίο είναι της Maybelline. Είναι το mist που είχε βγάλει η Maybelline, το οποίο είναι λίγο πιο illuminating, δηλαδή δίνει λάμψη στο μακιγιάζ, δεν είναι τόσο matte και σταθεροποίηση. Είναι πιο πολύ για ομογενοποίηση και για να δώσει λάμψη στο μακιγιάζ. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί μου δίνει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, ωστόσο δεν είχε τη διάρκεια που θα ήθελα. Το setting spray που θα χρησιμοποιήσω εάν δεν έχω κάπου να βγω ή βασικά εάν θέλω απλά να πάω κάπου έξω και θέλω λαμπερό αποτέλεσμα ή θέλω απλά να ομογενοποιήσω το μακιγιάζ μου, είναι σαν το Fix Plus ένα πράγμα της MAC. Το Fix Plus είναι μια σταθερά την οποία νομίζω δεν χρειάζεται καν να τη δείξω σε αυτό το... Πάμε και στο επόμενο. Είναι το Max... Max. Είναι το NYX Matte Finish. Λοιπόν, έχω δύο καλά και δύο κακά. Το κατατάσσω στα καλά γιατί είναι πάρα πολύ... Χωράει παντού, μπαίνει παντού και έχει πάρα πολύ ωραίο μεγάλο εύρος στο ψέκασμα. Είναι πάρα πολύ δηλαδή πολύ ψηλές οι σταγονίτες που βγαίνουν και δεν νιώθεις ότι θα σου ξεφύγει το μακιγιάζ από πουδήποτε. Δίνει πάρα πολύ καλή διάρκεια στο μακιγιάζ. Νομίζω ότι και με λιπαρές κοπέλες που το έχουν δουλέψει μου έχουν πει πάρα πολύ καλά λόγια. Το μόνο του κακό, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, είναι γιατί λέει matte finish. Εγώ δεν βλέπω να μου κάνει το foundation matte. Δηλαδή το έχω δοκιμάσει με κανονικό foundation, δεν είδα να μου κάνει κάτι matte. Δεν καταλαβαίνω τη φάση. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο setting spray και αρκετά οικονομικό και αρκετά εργονομικό και μου αρέσει πάρα πολύ, όπως σας είπα, και το pump, το spray μάλλον το οποίο έχει. Δεν θα συνιστούσα να το αγοράσετε αν θέλετε κάτι matte. Επίσης, εάν σας μυρίζει λίγο το αλκοόλ και αυτά, είναι επειδή είναι της φιλοσοφίας του Scandinavia και της Urban Decay που σταθεροποιεί πάρα πολύ καλά το μακιγιάζ. Και αν είστε ευαίσθητοι με το αλκοόλ, καλύτερα να μην το χρησιμοποιήσετε. Αλλά σε γενικές γραμμές, πάμε και στο επόμενο, το οποίο είναι πιο matte από τις NYX. Αλλά δυστυχώς είναι της Colourpop. Είναι το All Star Matte Setting Spray της Colourpop. Είναι από την σειρά που είχε βγάλει η Colourpop για το πρόσωπο. Δεν έχει αλκοόλ το συγκεκριμένο. Παρόλα αυτά, σταθεροποιεί απίστευτα το μακιγιάζ. Είναι και oil free. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι το καλύτερο setting spray. Επίσης, πάρα πολύ ωραίο ψέκασμα. Μυρίζει και ωραία. Προσοχή, πάντα αυτά τα προϊόντα θα τα ανακοινείτε πριν τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, το έχω χρησιμοποιήσει και σε βραδινή έξοδο, το έχω χρησιμοποιήσει και σε καθημερινή μου έξοδο τέλος πάντων. Κρατάει το πρόσωπο, παιδιά, ανέπαφο όλη μέρα. Εάν είστε λιπαρές, ειδικά θα το λατρέψετε. Έχει και γενναιόδορη ποσότητα, νομίζω είναι 120ml, 118ml και είναι και οικονομικό σαν Colourpop. Και πάμε στο αμέσως επόμενο, το οποίο είναι της Makeup Forever, τον Mist & Fix. Το Mist & Fix είναι ένα από τα πιο φημισμένα καλλυντικά της Makeup Forever. Εγώ έχω την μικρή έκδοση που μας είχαν δώσει στο
σε ένα masterclass που είχαμε πάει του Julien Roll. Είναι το πιο φημισμένο προϊόν της Makeup Forever, ένα από τα πιο φημισμένα προϊόντα της Makeup Forever και όχι άδικα. Δεν είναι matte το αποτέλεσμα που δίνει, είναι ένα setting spray το οποίο δίνει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια στο μακιγιάζ, είναι alcohol free, ταυτόχρονα όμως δίνει και ενυδάτωση. Αυτό θα έλεγα ότι ενδείκνεται πιο πολύ για ξηρές, κανονικές επιδερμίδες. Δεν ξέρω σε λιπαρές αν κάνει τόσο καλή δουλειά όσο τα matte που σας έδειξα πριν, αλλά το συγκεκριμένο ενδείκνεται πιο πολύ για ξηρές επιδερμίδες. Δίνει απίστευτη διάρκεια στο μακιγιάζ, χωρίς όμως να σε κάνει να νιώσεις ότι φοράς μία μάσκα από πάνω. Είναι πάρα πολύ ελαφριά η σύστασή του και νομίζω ότι έχει το πιο ωραίο ψεκαστήρι από όλα. Πάμε στα τρία τελευταία. Το αμέσως επόμενο είναι ένα ομογενοποίησης spray. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο σταθεροποιητικό. Είναι ένα fixing spray, δεν είναι τόσο ένα setting spray. Θα έλεγα ότι είναι ένα spray το οποίο σετάρει το μακιγιάζ, δεν θα λέγω ότι το κρατάει στη θέση του τόσο. Είναι από την Mario Badescu, είναι ένα σπρέι με αλόι, βότανα και μεροδόνερο. Ομογενοποιεί το μακιγιάζ, είναι πάρα πολύ ενυδατικό και έχει πάρα πολύ νερό μέσα, οπότε είναι λίγο επίφοβο, θέλει πάρα πολύ, είναι για ξηρές επιδερμίδες και για πάρα πολύ φυσικό αποτέλεσμα στο μακιγιάζ. Αν λοιπόν έχετε βάλει πάρα πολύ στόκο και θέλετε λίγο να το απλώσετε ή να το ομογενοποιήσετε, να μην φαίνεται πάρα πολύ μπουκωμένο, καλύτερα να χρησιμοποιήσετε ένα τέτοιο σπρέι παρά ένα σταθεροποιητικό σπρέι. Το αγαπώ γιατί εγώ που είμαι φαν της ενυδάτωσης και του πιο φυσικού look στο πρόσωπο, χρησιμοποιώ τέτοια πράγματα για να κάνω λίγο πιο ελαφρύ το μακιγιάζ στο πρόσωπό μου. Η Mario Badescu υπάρχει και στην Ελλάδα, τη βρίσκεται σε e-shop, θα σας αφήσω links και γι' αυτό από κάτω και πάμε στα δύο τελευταία αγαπημένα μου. Το πρώτο τελευταίο αγαπημένο μου είναι η τελευταία προσθήκη που είχα φέτος, είναι της Lancôme, το πήρα πριν από 10 μέρες περίπου, είναι το Fix It Forget It. Το λέω με αμερικάνικη προφορά, παιδιά, εγώ το λέω με Michigan προφορά, δεν είμαι εγώ σαν το γιο μου του Cambridge, του Cambridge. Όσον αφορά το θέμα διάρκεια στο μακιγιάζ, είναι από τα ξεπέραστα. Το μόνο που δεν μ' αρέσει είναι αυτό εδώ πέρα στην αντλία του. Δεν ξέρω αν είναι ελαττωματικό το δικό μου, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πρέπει να το βάλω πάρα πολύ κοντά στο πρόσωπό μου. Δεν ξέρω γιατί. Σαν να έχει κάποιο πρόβλημα η αντλία του. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Δεν ψεκάζει πάρα πολύ μακριά. Πρέπει να το βάλω πάρα πολύ κοντά για να φύγει το προϊόν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα η δική μου η αντλία. Φαντάζομαι. Κατά τα άλλα είναι ένα 24 ώρες αντοχής, λέει, δεν έχω δοκιμάσει 24 ώρες αντοχής, αλλά έχω δοκιμάσει να το κρατήσω ώρες. Από την πρώτη φορά, παιδιά, που μου το τοποθετήσανε στο counter της Lancôme, έπαθα σοκ. Λοιπόν, είναι ένα σπρέι το οποίο πραγματικά το βάζεις και το ξεχνάς. Ξεχνάς ότι φοράς τα πάντα, ξεχνάς ότι φοράς μακιγιάζ. Δεν μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα παρότι είμαι ξηρή, οπότε μπορώ να πω ότι ενδείκνεται και για ξηρές αλλά και για λιπαρές επιδερμίδες. Δεν κολλάει, δεν έχει σιλικόνες, δεν έχει parabens και επίσης είναι anti-pollution, δηλαδή προστατεύει και από τις ελεύθερες ρίζες και προστατεύει και γενικότερα από τους παράγοντες της βρωμιάς στο περιβάλλον. Τρομερά ευχάριστη έκπληξη. Έχω τρελαθεί με την καινούργια σειρά, παιδιά, της Lancôme. Όχι την Fix It Forget. Έχω τρελαθεί με την καινούργια σειρά της Lancôme που έβγαλε με την πούδρα ελεύθερης μορφής και με αυτό το setting spray. Και πάμε στο τελευταίο αγαπημένο μου, το μοναδικό καλλιντικό, το οποίο δεν θα φύγει ποτέ από δίπλα μου, παιδιά, το οποίο είναι το setting spray της All Nighter σε συνεργασία με την Scandinavia. Η Scandinavia είναι μια εταιρεία που ουσιαστικά η δουλειά της είναι να φτιάχνει setting sprays. Λοιπόν, την προσέλαβε η Urban Decay για να φτιάξουν το setting spray της Urban Decay, το All Nighter, το οποίο είναι όπως ακριβώς το ακούτε, All Nighter. Κρατάει το πρόσωπό μου, παιδιά, τόσο ανέπαφο, δηλαδή, εάν έχετε νύφες, θέλει να κλάψει νύφη, θέλει να πλαντάξει νύφη, θέλει να υδρώσει νύφη. Είναι το καλύτερο fixing και setting spray που έχω δοκιμάσει. Το έχω και στην μικρή συσκευασία που μας δώσανε το καλοκαίρι και ευτυχώς, γιατί κυκλοφόρησε η μικρή συσκευασία την εποχή που βγήκε η συλλογή της Born to Run και είμαι σε φάση, πρέπει να φύγω διακοπές. Να ρωτήσω στην Urban Decay, υπάρχει περίπτωση ποτέ να κυκλοφορήσει το All Nighter σε μικρή συσκευασία? Και μέσα σε 10 μέρες, παιδιά, ούτε 10 μέρες, λαμβάνω αυτό. Με λες και Mandy. Είναι ένα setting spray το οποίο νομίζω ότι είναι για όλες τις επιδερμίδες. Κρατάει ανέπαφο, ανέγγιχτο το μακιγιάζ σου όλη την ώρα. Όπου και να πας, έχεις τις ευλογίες μου. This is my number one, this is my all star. Δεν περιγράφω άλλο. Δεν ήταν τα setting spray και τα fixing spray τα οποία εγώ αγαπώ. Θέλω να μου πείτε αν έχετε κάποια από αυτά, ποιο από όλα αυτά αγαπάτε περισσότερο, ποιο θα θέλετε να δοκιμάσετε από όλα αυτά και αν πιστεύετε ότι κάποιο λείπει από τη λίστα την οποία σας έφτιαξα.
Αχ, κοράκια σα, τρίτο βίντεο στη σειρά. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο, κάντε ένα subscribe. Αφήστε μου καρδούλες. Τι άλλο θα σας ζητήσω πια? Τι άλλο θα ζητήσει αυτή η μαμά Γιούλη πια? Τίποτα. Την αγάπη σας. Peace, love, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Peace, love και βγες άφοβα το βραδάκι στο κλαμπάκι για Χριστούγεννα, χωρίς να τρέξει το highlighter στο μαγουλάκι. Δεν έκανε ρήμα αυτό ρε παιδί μου, αλλά δεν πειράζει. Πες ότι έκανε. Φιλάκια. Νιώθω κάτι μεταξύ Steve Jobs, Madonna και Αντρέα Παπαντρέου με αυτό το ζιβάγκο. Vogue, Vogue.